Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με την εκπομπή Ο Λίμπερο Παντού. Συνεχίζουμε μαζί, 9 λεπτά και μετά τις 2 θα πάμε παρέα ως και τις 3. Παρέα μας και ο Χρήστος Γιουβάνογλου. Καλησπέρα Γιώργο. Θα είμαστε μαζί εδώ παρεούλα τα μεσημέρια. Θα τα λέμε για ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Χαρά μου και τιμή μου που είμαι εδώ μαζί σου. Έτσι, ωραία, ωραία. Παρεούλα θα πηγαίνουμε, ό,τι υπάρχει σε ΠΑΟ, σε Άρη. Όπως συνηθίζαμε άλλωστε και πριν φύγουμε για άδεια. Και τώρα που επιστρέψαμε φρέσκοι και ανανεωμένοι, με αγωνιστική δράση να υπάρχει, με αν τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει μεταγραφή πριν από λίγη ώρα. Πώς τον βλέπεις τον Εσίτη? Καλώς είναι αυτό που χρειάζεται ο Φερέιρα για το 4-4-2 που θέλει να παίξει. Ο κόφτης που χρειάζεται δίπλα στο δημιουργικό χαφ. Το δυναμικό εξάρι που φώναζε ο Πορτογάλος στον καιρό και το έλεγε. Θα τα πούμε και στην πορεία εκτενέστερα και για τον Εσίτη, ο οποίος ανακοινώθηκε και αυτός με εντυπωσιακό βίντεο, όπως συνηθίζει η ΠΑΟΚ άλλωστε. Θα τα πούμε φυσικά και για το παιχνίδι του Άρη το απόψινό με την ΑΕΛ Μεσού. Εντάξει, το οποίο είναι σπουδαίο όχι μόνο γιατί ο Άρης ξεκινά την ευρωπαϊκή του προσπάθεια απόψε. Είναι η επιστροφή μετά από 8 χρόνια στην Ευρώπη. Σίγουρα θα είναι μια διαφορετική βραδιά στο Κλειάνθης Βικελίδης. Μια βραδιά που χρόνια είχαν να ζήσουν οι φίλοι του Άρη. Και σίγουρα σήμερα αξίζουν να το γιορτάσουν και ήδη έτσι. Νομίζω θα είναι και γεμάτο το κήπεδο. Θα τα πούμε και σε λίγο με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τι περιμένεις σήμερα να δεις, Χριστό? Περιμένω έναν Άρη ο οποίος θα βγει μπροστά, θα είναι άξιος των προσδοκιών των οπαδών του και νομίζω ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα σχετικά όσον αφορά την πρόκριση. Δεν ξέρω για το πρώτο παιχνίδι πώς θα πάει, γιατί θα είναι λίγο μουδιασμένος, αλλά συνολικά νομίζω ότι η πρόκριση θα είναι φαβορή. Νομίζω και εγώ ότι είναι το φαβορή και αν μπει σήμερα δυνατά, εκμεταλλευτεί και έτσι αυτή την όθηση που παίρνει από την έδρα του ούτως ή άλλως, αν και. Σίγουρα. Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια πάντα η ατμόσφαιρα βοηθά έτσι στο ξεκίνημα. Νομίζω ότι και στη ρεβάνση θα μπορέσει να διαχειριστεί ένα καλό σκορ, αν καταφέρει να το πάρει σήμερα. Έχει ούτως ή άλλως πλούσια αγωνιστική δράση και απόψε στα προκριματικά του Europa League, στον δεύτερο προκριματικό γύρο που ξεκινά. Είναι και το ματς του Ατρομήτου στις 9.30 κοντρά στην, πώς την είπαμε την ομάδα, Dunajská Streda από την Σλοβακία. Ο Ατρόμητος εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι στη Σλοβακία. Εντάξει, νομίζω και ο Ατρόμητος θα καταφέρει να περάσει. Δεν νομίζω να κάνει την αυτοκτονία που έκανε πέρσι με την Dynamo Brest. Σίγουρα, σίγουρα. Αν και στο φιλικό με τον Άρη, όπως τον είδα, δεν ήταν έτοιμος. Ήταν ναι, ένας κακός Ατρόμητος. Το περιμέναμε αρκετά καλύτερο, σίγουρα. Αλλά πιστεύω εντάξει, κόντρα στους Σλοβάκους τώρα δεν νομίζω να έχει θέμα. Για να μπορέσει και ο Αναστήσου συνέχεια με περισσότερη ηρεμία και να χτίσει αυτό που θέλει. Έχει και πολλά νέα πρόσωπα ο Ατρόμητος, πέρα από την αλλαγή προπονητή φυσικά έχει και αλλαγές παικτών σε κομβικές θέσεις. Αλήμον. Οπότε χρειάζεται χρόνος. Υπάρχουν και διεθνή φιλικά τα οποία όλο και γίνονται καθημερινά πιο ενδιαφέροντα. Έτσι βλέπουμε να παίζουν μεγάλες ομάδες τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα και υπάρχουν έτσι και εκεί, υπάρχει και εκεί ενδιαφέρον για να στραφούμε να δούμε μερικά πράγματα για συνέχεια και στα μεταγραφικά φυσικά που πάντα απασχολούν όσο είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αλλά θα τα πάρουμε με τη σειρά να ξεκινήσουμε από τα του Άρη. Σε λίγο θα έχουμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο να μας δώσει και τα τελευταία νέα, το ρεπορτάζ. Υπήρχε και ανακοίνωση του βασικού χορηγού της ΠΑΕ Άρη σήμερα. Οπότε θα τα βάλουμε όλα σε σειρά να δούμε τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Εντάξει, όσο λείψαμε, ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με τον Άγιαξ. Υπήρχε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού προχθές με την Τρέμπλε. Πώς τον είδες τον Ολυμπιακό? Το περίμενα, η αλήθεια είναι πολύ καλύτερο. Δεν το είδα αυτό. Εντάξει, είχε τέσσερις πάντα κλασικές φάσεις, δεν κατάφερε να τις μετουσιώσει σε γκολ, αλλά. Εντάξει, νομίζω ότι θα έχει κάποιο θέμα. Θα περάσει, λες. Θα περάσει, ναι. Μετά, εντάξει, με την Πασάκη Σαχίρα, αν δεν κάνω λάθος, που εκκληρωθεί. Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Θα πρέπει να είναι πιο έτοιμος. Σίγουρα, εντάξει. Η τουρκική ομάδα μπορεί να μην γεμίζει το αυτή που λέμε στο άκουσμά της, δεν είναι το μεγαθύριο. Αλλά είναι μια καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα, ναι. Είναι ένα καλό σύνολο. Βγήκαν δεύτερη πέρσι άλλωστε στο τουρκικό πρωτάθλημα που μόνο εύκολο δεν είναι. Εντάξει, από εκεί και πέρα. Περιμένουμε σιγά σιγά να μπαίνει και ο ΠΑΟΚ σε φουλ ρυθμούς. Τώρα το Σάββατο έχει το επόμενο φιλικό του παιχνίδι. Οπότε... Το οποίο θα μεταδοθεί νομίζω από το ΠΑΟΚ TV. Ναι, αν και δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση ακόμα. Όπως και τα υπόλοιπα. Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα του Άρη. Θα έχουμε σε λίγο και τον Νίκο Παπαδόπουλο. Υπάρχει και η ανακοίνωση πριν από μία ώρα. Να ξεκινήσουμε με αυτήν και να την διαβάσουμε. Εν όψη του απόψινού αγώνα με την ΑΕΛ Μεσού στις 9.30 για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ο Παϊάρης ενημερώνει τους φιλάθλους ότι οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν 3 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, δηλαδή στις 6.30 για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου. Με βάση τους κανονισμούς του UEFA, απαγορεύεται ρητά η χρήση πυρσών, φωτοβολίδων, καπνογόνων και λέιζερ. Οι κανονισμοί του UEFA είναι αυστηροί και προβλέπονται υψηλά πρόστιμα. Τα διαζώματα σε όλους τους διαδρόμους των κερκίδων πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Απαγορεύονται τα πανώ με πολιτικά μηνύματα. Ραντεβού σε λίγες ώρες στο Κλειάνθης Βικελίδης. Προστατεύουμε το σπίτι μας και με τη φωνή μας δίνουμε όθηση στην ομάδα μας για να πετύχει το στόχο της. Αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης πριν από
λίγη ώρα σχετικά με το απόψινο παιχνίδι. Καθιερωμένε αυτέ τι ανακοινώσει των ομάδων, ενημερώνουν τον κόσμο έτσι, για όσα πρέπει να τηρήσει εν ώψη ενό ευρωπαϊκού αγώνα. Έχουμε τον Νίκο Χριστό. Θα τον έχουμε σε λιγάκι τον Νίκο. Να μας δώσει και τα τελευταία νέα και στο αγωνιστικό κομμάτι, ό,τι υπάρχει από το ρεπορτάζ. Να δούμε και την πιθανή δεκάδα την οποία σκέφτεται να παρατάξει ο Σάββας Παντελίδης, τον οποίο ακούσαμε και χθες στην ευχή τύπου. Να μας πει και για το IT, θα το κρατήσει. Λες το... Εντάξει, σήμερα νομίζω θα το κρατήσει. Θα το κρατήσει, θα το κρατήσει. Εντάξει, είναι το IT αυτό των 51 χρόνων, τα 26 παιχνίδια βέβαια. Είχε λείψει νομίζω ο ευρωπαϊκός αέρας του Γκλιάνου Κελίδη. Απόψε θα επιστρέψει σιγά σιγά. Και από την πόλη έχει λείψει, είναι αλήθεια. Σίγουρα, ναι, ναι. Θέλουμε τέτοια παιχνίδια, τέτοιες βραδιές, τις θέλουμε στη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα. Να υπάρχουν. Λοιπόν, στην αποστολή είναι ο Λάρσον, όπως ανακοινώθηκε χθες βράδυ μετά την τελευταία προπόνηση της ομάδας. Και να δούμε αν θα υπάρχει πιθανότητα να το δούμε και στο χορτάρι. Να καλησπέρισουμε όμως τον Νίκο Παπαδόπουλο τώρα. Καλησπέρα, Νίκο, τι γίνεται. Γεια σου, Γιώργο. Εδώ, επιστρέψαμε. Τι κάνουμε, επέστρεψες, ξεκουράστηκες. Μια χαρά ήταν, ναι. Πήραμε τις ανάσεις μας και επιστρέφουμε κατευθείαν με δράση, έτσι. Ναι, εσύ ειδικά, ναι, αφού έλπισε όλες τις προηγούμενες μέρες. Ευρωπαϊκή μέρα σημερινή για τον Άρη. Έχουμε και Χρήστο Γιουβάνογλου στην παρέα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Χρήστο, καλησπέρα. Λοιπόν, ευρωπαϊκή μέρα. Ένα βράδυ το οποίο ο κόσμος του Άρη περίμενε αρκετούς μήνες, είναι η αλήθεια. Ένα παιχνίδι το οποίο σηματοδοτεί την επιστροφή της ομάδας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 8 χρόνια, κόντρα στην ΑΕΛ Μεσού. Εντάξει, η εμπορικότητα του αντιπάλου δεν βοηθάει, είναι η αλήθεια, αλλά επειδή μιλάμε για το πρώτο μάτς του Άρη στην Ευρώπη μετά από εκείνο το παιχνίδι με τη Manchester City της Etihad στις 24 Φεβρουαρίου 2011, εννοούμε ότι από μόνο το αυτό δίνει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα και μια ιδιαίτερη εμπορικότητα στην απόψινή αναμέτρηση με τους Κύπριους. Ένα μάτς γιορτή. Έτσι το αντιμετωπίζει ο Άρης. Υπάρχει όμως και το αγωνιστικό, γιατί καλή γιορτή, καλές ετοιμασίες που γίνονται από την ΠΑΕ και θα δούμε ωραία πράγματα και είναι αλήθεια απόψε. Και μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα όπως αναμένεται να επικρατήσει στην εσείς κερκίδες του Κλειάνδης Βιγγελίδης. Αλλά υπάρχει και το αγωνιστικό κομμάτι και ένα παιχνίδι, το πρώτο με την ΑΕΛ Μεσού, στο οποίο ο Άρης θέλει να πραγματοποιήσει και ένα πρώτο βήμα για την πρόκλησή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Να πάρει ένα σκορ που θα του δίνει σίγουρα προβάδισμα, έτσι. Ναι, αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Βασικά πρώτος στόχος νομίζω για τον Άρη και για την ΑΕΛ. Και αυτό φάνηκε και μέσα τα λεγόμενα των δύο προπονητών στις θεσινές συνεντεύξεις τύπου, είναι να κρατήσουν το 0. Και συνέχεια να ψάξουν οτιδήποτε άλλο. Και εντάξει, η ΑΕΛ νομίζω ήταν φυσιολογικό να προσεγγίσει έτσι, ειδικά ένα εκτός έδρας παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι και ο Άρης το βλέπει έτσι. Πρώτα να σιγουρέψουμε το 0 θετικό στα μετόπιστεν και να ψάξουμε μπροστά ένα γκολ, δύο γκολ. Ό,τι έρθει καλοδεχούμενο για τον Άρη, είναι αυτό που είπε και ο Βέλας χθες, ότι δεν μας ενδιαφέρει ο τρόπος, αρκεί να κερδίσουμε το παιχνίδι με την ΑΕΛ Μεσού. Με την εμφάνιση, όποια και να θέλει να περνάει σε δεύτερη μοίρα νομίζω, αλλά φυσικά εντάξει μετά το παιχνίδι θα τη σχολιάσουμε, αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία για τον Άρη και η ουσία είναι να πάρει μια καθαρή νίκη όπως είπες και εσύ με 1-0, 2-0 και να πάει με το πάνω χέρι στη Λάρνακα την επόμενη εβδομάδα για τον επαναληπτικό. Έτσι. Νίκο, να ξεκινήσουμε κατευθείαν με τα πλάνα του Παντελίδη. Ο Λάρσον είναι στην αποστολή όπως είπαμε από χθες. Δεν νομίζω να είναι και στην εντεκάδα. Όχι, εντεκάδα δεν θα είναι. Πολύ δύσκολο. Δηλαδή θα είναι μεγάλη έκπληξη αν το ξεκινήσει, γιατί ο Λάρσον έτσι όπως είναι σε τετάσεις που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγάλει και ολόκληρο παιχνίδι. Αμφιβάλλω αν μπορεί να βγάλει και πάνω από 30 λεπτά. Εκπλήξεις, Παπαδόπουλε! Εισβολή χρήσαν το αντίδυο στο στούντιο. Άντε πάλι. Αμφιβάλλω αν μπορεί να βγάλει και 40 λεπτό. Εντάξει, ο Λάρσον για τρεις αυτές τις περιπτώσεις λένε ότι προκειμένου ένας παίκτης μετά από τραυματισμό να θεωρηθεί αγωνιστικά έτοιμο πόλεμος πρέπει να συμπληρώσει τρεις συνεχόμενες προπονήσεις χωρίς ενοχλήσεις. Αυτό το κατάφερε ο Λάρσον το προηγούμενο τρίμηνο, γι' αυτό και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Θα είναι μεγάλη έκπληξη, επαναλαμβάνω, αν τον βάλει βασικό. Αν δεν τον βάλει, θα τον δούμε πιθανότατα στη διάρκεια του ματς και ίσως στο χρονικό σημείο που λογικά θα γίνει Αγίου Μπράουνι Ντέγε. Και για να μην βγάλει 90 λεπτό, έτσι. Ναι. Με το Λάρσον να χρησιμοποιείται σε αυτό το σενάριο στο αριστερό άκρο της μεσοδυτικής γραμμής του Άρη. Νομίζω ότι θα τον ήθελε ο Παντελίδης στο Λάρσον βασικό, αν τελικά δεν ξεκινήσει, θα τον βοηθούσε σε μια σκέψη του να βάλει τον Τιγκινί πίσω από τον Ιντέγε,
για να δώσει περισσότερη ταχύτητα στον άξονα και βοήθεια στον ασφαλιστικό κομμάτι. Γιατί ο Ντιγκινή είναι ένας μεσοεπιθετικός, αλλά ένας παίκτης ο οποίος γυρίζει πολλές φορές και βοηθάει στην άμυνα. Και αν ο Άρης πάει σήμερα, που κατά πάσα πιθανότητα θα πάει με Μπάσα Ματίγια στα χαφ, αν δεν γίνει και εκεί κάποια έκπληξη με τον Σάσα, και τον τόνωσε λίγο πιο μπροστά. Άρα μιλάμε για ένα αργό κέντρο και τρεις παίκτες που το να μαρκάρουν και να πιέζουν, κυρίως το να μαρκάρουν, δεν είναι τόσο το φόρτε τους. Ναι, όντως. Είναι η αλήθεια. Απέναντι σε μια ελεμεσού η οποία θα παίξει με 3-5-2, θα γεμίσει τον άξονα με ένα γρήγορο κέντρο το οποίο διαθέτει η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες. Και ο Άρης θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Αλλά για να την πάρουμε λίγο την εντεκάδα από την αρχή. Ναι. Του Άρη. Στην Εστία δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία. Όχι, δεν τίθεται ζήτημα. Κάτω από τα δοκάρια ο Χουλιάν Κουέστα θα είναι. Με τον Ντάνιελ Σούντγκρεν στα δεξιά άκρο της άμυνας και τον Κόρχο του αριστερό. Ο Χρήστανος έδωσε βέβαια χθες ένα σχήμα με τον Σούντγκρεν στα αριστερά άκρο της άμυνας και τον Κόρχο του δεξί, προσπαθώντας να παραπλανήσει τους Κύπριους. Ναι. Ο Ρόους και ο Βέλης. Παιχνίδια τακτικής από τον Χρήστανο Τζαλτίδη. Ναι, παιχνίδια τακτικής δεκαετίας 80. ο Ρόους με τον Βέλες θα είναι το δίδυμο στα στόπερ. Στην μεσαία γραμμή πάντα με 4-2-3-1 ο Ματίγια θα έχει λογικά τον Μπάσα δίπλα του, επαναλαμβάνω, αν δεν γίνει έκπληξη με τον Σάσα, ο οποίος καλά-καλά τώρα έχει κλείσει 2 εβδομάδες στην ομάδα. Αν κάνει την έκπληξη εδώ πέρα Παντελίδη με τον Σάσα και τον χρησιμοποιήσει, που δεν το δίνω πολλές πιθανότητες αλλά δεν το αποκλίνω, έχει να κάνει περισσότερο με την ταχύτητα που θέλει να δώσει στο κέντρο, γιατί ο Μπάσα είναι αργός, αλλά ο Μπάσα αυτή τη στιγμή βάσει ποδοσφαιρικής λογικής είναι αυτός που πρέπει να παίξει. Ναι, είναι αυτός που πρέπει να παίξει, γιατί είναι και πιο έτοιμος σε σχέση με τον Βραζιλιάνο. Γνωρίζει και καλύτερα τους παίκτες του, είναι όλα αυτό που παίζουν ρόλο. Λίγο πιο μπροστά θα είναι ο Μάρτιν Τόνσον εκτός απρόπτου, σε ρόλο επιτελικού μέσου. Φετφαντζίδης την κοινή στα άκρα και ο Μπράουν Μπέγε θα είναι στην κορυφή της επίθεσης, αυτό το 4-2-3-1, το οποίο είναι πολύ πιθανό να δούμε από τον Σάβα Παντελίδη σήμερα κόντρα στην ΑΕΛ Μεσού. Ουσιαστικά νομίζω, Νίκο, το κρίσιμο, αν θέλει, σημείο του παιχνιδιού είναι ο Άρης να μπορέσει να πάρει βοήθειες, κυρίως στον αμυντικό τομέα, από τους τρεις μπροστά από τους δύο χαφ, δηλαδή Φετβαζίδη, Τόνσο και Ντιγκινή, κυρίως στο μεσοαμυντικό κομμάτι, όταν θα αμήνεται δηλαδή ο Άρης, επειδή η ΑΕΛ Μεσού θα έχει γεμάτο το κέντρο της. Ναι, και ο Άρης, μια που πήγε στο ανασταλτικό κομμάτι, θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ την ΑΕΛ Μεσού στο χώρο, γιατί είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι το ατού της στο να ξεκινήσει μια επίθεση από πίσω, να χτίσει, να δημιουργήσει. Αλλά στην αντεπίθεση και στο επιθετικό transition, στο οποίο είναι πολύ γρήγορη, άμα βρει το χώρο μπορεί να κάνει τη ζημιά και ο Άρης θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση και να προσέξει πολύ τα νότα του στο απόψινο παιχνίδι σε αυτό το κομμάτι. Έχουν γρήγορη μεταφορά της μπάλας οι Κύπροι από την άμυνα στην επίθεση. Μια άμυνα της ΑΕΛ, η οποία θα βάλει νομίζω δύσκολα απόψε στον Άρη, γιατί οι Κύπροι έχουν μια συμπαγή αμυντική λειτουργία, μια σφιχτή άμυνα που δεν επιτρέπει εύκολα στον αντίπαλο να πατήσει περιοχή και να δημιουργήσει ευκαιρίες. Και ούτως ή άλλως θα παίξουν στη λογική του να κρατήσουμε το 0, οπότε... Αυτό ακριβώς. Εκεί δεν μπορεί να χτυπήσει ο Άρης, για να το πάρω λίγο στα τουρυπρέστον. Εκεί που μπορεί να χτυπήσει ο Άρης από τη στιγμή που ο αντίπαλος το πέσει 3-5-2 είναι τα άκρα. Διότι εκεί θα υπάρχει μόνο ένας ποδοσφαιριστής σε κάθε πλευρά που θα παίξει με full back ο Κέρκες. Και νομίζω η καλή του πλευρά του Άρη, η πιο δυνατή από αυτή που θα θέλει να χτυπήσει περισσότερο, θα είναι δεξιά, έτσι, με Σούντο και την Κινή που έχουν δείξει καλύτερο πρόσωπο. Και Φετφαντζίδη, από εκεί όπου αναμένεται να παίξει ο Αβραμ, ο άλλοτε παίχτης Λάρισας για όσους θυμούνται, ο οποίος τουλάχιστον αυτό το οποίο διαπίστωσαν οι άνθρωποι του Άρη κάνοντας scouting, δεν έλεγε μεσού, είναι ότι έχει ένα θεματάκι λίγο στις επιστροφές του και θα προσπαθήσουν να χτυπήσουν ενδεχομένως από εκείνη την πλευρά με Φετφαντζίδη και Σούντγκριν. Γενικότερα από τα πλάγια νομίζω ότι πρέπει να το πάει ο Άρης στο σημερινό παιχνίδι. Να παίξει από τις πτέρυγες, εκμεταλλευόμενες και την ποιότητα που διαθέτει, όπως είπες και εσύ, τα δεξιά με τον Σούντγκριν και τον Φετφαντζίδη, και από τα αριστερά με τον Ντιγκινή, τον Λάρσον, αν περάσει την ροή του μάτς ως αλλαγή από τον Σάβα Παντελίδη. Έχουμε μήπως, Νίκο, και πιθανή δεκάδα για τους Κύπριους? Ναι, δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερες εκπλήξεις τώρα ο Κέρκες σε αυτό το 3-5-2. Ο Βοζίνια θα είναι κάτω από το τέρμα. Αντρέ Τεσέιρα, Ντόσα, Τζούνιορ και Γκοντάλ θα είναι η τριάδα μπροστά από τον τερματοφύλακα.
Ο Νίλ Θεσέρα και ο Αβραμ θα είναι οι δύο fullback. Με τους Σντραυκόφσκι και Γκαστανιάγα στην στον άξονα το δίδυμο. Λίγο πιο μπροστά ο Αντάμοβιτς και δίδυμο στην επίθεση ο Χουράδο με τον Γκεβόρ Γκαζαριάν κατά πάσα πιθανότητα. Παίζει και το Αγκάνοβιτς βέβαια, λένε τα ρεπορτάζ των Κυπρίων. Αλλά νομίζω ότι θα επιλέξει τον Γκαζαριάν στο τέλος, γιατί είναι και πιο έμπειρος ποδοσφαιριστής. Έχει και παραστάσεις από αυτό το επίπεδο. Ναι. Και νομίζω ότι θα τον εμπιστευτεί ο Κέρκες. Μάλιστα. Ωραία, οπότε στα αγωνιστικά νομίζω αυτό είναι, αυτά που αναφέραμε είναι πάνω κάτω αυτά που περιμένουμε να δούμε απόψε, έτσι, σε αυτό το ρυθμό να κινηθεί το παιχνίδι. Σίγουρα για τον Άρη υπάρχει και το αβαντάζ, αν θέλεις, αυτό το έξτρα, το πρώτο 20 λεπτό που δίνει όθηση έδρα πάντα σε αυτά τα παιχνίδια. Σήμερα θα είναι και λίγο παραπάνω, λίγο περισσότερος ο ενθουσιασμός λόγω των 8 χρονών απουσίας από την Ευρώπη και νομίζω θα είναι και γεμάτο το γήπεδο, έτσι. Οπότε κοίτα, μπορεί ο Άρης να μπει δυναμικά, να μπει δυναμικά, να εκμεταλλευτεί αυτή την όθηση στο ξεκίνημα, έτσι. Μπορεί να το κάνει αυτό. Απλά να σημειώσουμε κάτι. Ότι ένα γεμάτο γήπεδο δεν σου κάνει πάντα, δεν απαραίτητο να σου κάνει πάντα καλό και να σε βοηθάει. Το θέμα είναι να διαχειριστείς την ατμόσφαιρα την οποία έχει μέσα το γήπεδο και να την πάρεις με το μέρος σου. Γιατί έχουμε δει σε αντίστοιχες περιπτώσεις τον Άρη σε γεμάτο γήπεδο να τον πνίγει λίγο αυτή η ατμόσφαιρα και να φορτώνει ενδεχομένως και με λίγο παραπάνω άγχος. Το θέμα είναι για τον Άρη και η ουσία να ειδοποιήσει την ατμόσφαιρα που θα επικρατεί απόψε στο Βικελίδης και να το δώσει αυτή την εξτρά όθηση. Ναι, το Κέρκες είπε ότι ενδεχομένως ότι θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε την ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Δηλαδή να τη δούμε από θετική της πλευρά για εμάς και να μας οθήσει. Η ατμόσφαιρα θα είναι ατμόσφαιρα. Το θέμα είναι πώς να αξιοποιήσεις εσύ. Έτσι είναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν παίζει μπάλα ο κόσμος. Εντάξει, ο κόσμος βοηθάει. Το θέμα είναι αν θα πάρεις εσύ τη βοήθεια. Έτσι, έτσι. Ή αν θα επηρεαστείς από αυτό και θα βαρύνεις. Εντάξει, μακάρι ο Άρης και με την όθηση του κόσμου να κάνει σήμερα το πρώτο βήμα, κόντρα στην ΑΕΛ. Νωρίτερα στις 8 είναι και το παιχνίδι της Μόλντε με την Τσουκαρίτσκι. Κάποιες τελευταίες ματιές νομίζω ότι οι άνθρωποι του Άρη θα ρίχνουν και προς την Νορβηγία. Ένα ζευγάρι βέβαια, το οποίο θα απασχολήσει τον Άρη, ο νικητής το οποίο θα απασχολήσει τον Άρη εφόσον ξεπεράσει αυτό το πρώτο εμπόδιο. Η Μόλντε και εκεί είναι ξεκάθαρα φαβορή, η Μόλντε, έτσι. Ούτως ή άλλως. Κοίτα, εντάξει, για τους Σέρβους, τις τελευταίες μέρες που ψάξαμε λίγο παραπάνω, παρουσιάζονται ως μια αρκετά καλή ομάδα και μια ερχόμενη δύναμη στην Σερβία και μια ομάδα με αρκετά λεφτά. Είναι η αλήθεια. Άρα εγώ δεν τους ξεγράφω απέναντι στους Νορβηγούς. Παρόλο που μιλάμε τώρα για μια Μόλντε που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή του Νορβηγικού πρωταθλήματος. Εντάξει, θα το δούμε. Από το απόψινο παιχνίδι θα έχουμε μια πιο καλή εικόνα, ίσως, αν κάνουν και την έκπληξη με αποτέλεσμα. Το Σκανδιναβόν σε σχέση με τους Σέρβους και τους περισσότερους που συμμετέχουν στο Europa League είναι ότι παίζουν μπάλα εδώ και 3-4 μήνες και έχουν ένα πολύ καλύτερο επίπεδο ετοιμότητας. Έτσι, έτσι. Ωραία, Νίκο, κάτι άλλο για απόψε. Εντάξει, νομίζω αναφέραμε νωρίτερα και την ανακοίνωση που υπάρχει από την Bay Aris σχετικά με τις οδηγίες προς τον κόσμο. Καλύτερο είναι φυσικά για όλους, επειδή θα υπάρχει και ζέστη να πάνε από νωρίς στο γήπεδο να αποφευχθεί ο συνωστισμός, έτσι. Ναι, ναι, 6,5 ώρα ανοίγουν οι θύρες. Όσο πιο νωρίς μπορεί να πάει ο κόσμος στο γήπεδο, θα είναι τόσο το καλύτερο και για την ομαλή είσοδό του στο γήπεδο. Και εγώ να το πω και σε άλλα ζητήματα, το οποίο ας πούμε εμένα πάντα με βασανίζει σε τέτοιες περιπτώσεις, το παρκάρισμα ας πούμε, για να παρκάρετε και πιο εύκολα και να βρείτε και ενδεχομένως κοντά στο γήπεδο. Απλά μην πέσετε όλοι μαζί για να βρούμε να παρκάρουμε. Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Έτσι. Μηχανάκι, δουλέψτε μηχανάκι. Δεν είμαι φαν, να σου πω την αλήθεια. Εκτός αν έρθει το ραδιόφωνο, Γιώργο μου, και με πάρεις και πάμε με το μηχανάκι. Και αυτό γίνεται. Άμα θα είσαι εδώ νωρίς. Τάξεις λίγο αργά, εσύ δεν με βολεύεις. Δεν με βολεύεις. Θα το βολέψουμε. Θα το βρούμε την άκρη. Έτσι, φαντάζομαι, εντάξει, από νωρίς και οι τριγύρω περιοχές εκεί τα μαγαζιά θα είναι γεμάτα ούτως ή άλλως. Εντάξει, είναι μέρα την οποία ο κόσμος του Άρη την περίμενε χρόνια, έτσι. Και ούτως ή άλλως θα είναι γιορτινή ατμόσφαιρα. Η υπομονή αρκετών ετών θα είναι στο τέλος σήμερα. Θα είναι γιορτινή ατμόσφαιρα, θα πρέπει να το χαρεί ο κόσμος όσοι βρεθούν σήμερα στο γήπεδο, αλλά και όσοι θα παρακολουθήσουν το μάτς από μακριά. Και μακάρι αυτή η πολύ ωραία ατμόσφαιρα που θα επικρατήσει να συνδυαστεί και με ένα θετικό αποτέλεσμα. Έτσι, έτσι. Ωραία. Δεν ξέρω, Νίκο, αν θες να αναφέρεις κάτι και για την ανακοίνωση που για το χορηγό που υπήρχε σήμερα, για να το κλείσουμε. Ναι, σωστά. Σωστά κάνεις και το αναφέρεις. Με την BetShop το είχαμε σημειώσει και μέσα από την εκπομπή το προηγούμενο διάστημα και μέσα από το All About Aris ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την συγκεκριμένη στοιχηματική εταιρεία. Το ανακοίνωσε μόνος του σήμερα στα social media το πρωί ο Ισίδρος Άνδρας των Κιτρινόμαυρων ότι η BetShop θα είναι
Ο μέγας χορηγός του Άρη φέτος και θα διαφημίσει το μπροστινό μέρος της φανέλας, άρα κλείνει και αυτό το μέτωπο και λίγο αργότερα ακολούθησε και η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για την έναρξη της συνεργασίας με την λόγω εταιρεία. Με τις πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άρης θα καρποθεί ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 2 χρόνια. Mm-hmm. Μάλιστα, ωραία. Έγινε Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Αυτά, και περισσότερα φυσικά. Εννοείται έτσι. Καλή συνέχεια, Νίκο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από Νίκο Παπαδόπουλο για το τελευταία νέα του Άρη εν ώψη του αυριανού αγώνα. Χρήστο Γιωβάνογλου, τι λες? Νομίζω, εντάξει, καλά πάμε. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τον Άρη να επιστρέψει δυναμικά στα σαλόνια, στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Αν και νομίζω ότι σήμερα παίζει ο Άρης, όχι αύριο. Ναι, το αυριανού είπα. Ναι, το απόψινο, ναι. Εκπαραδρομή. Εκπαραδρομή. Ναι, ωραία. Οπότε εντάξει, σίγουρα θα τον ακούσετε και στη συνέχεια και στο About Aris και στις 9.30 που είναι, θα είναι περιγραφή του αγώνα. Όλο το pre-game φυσικά από τον Κλάνη Βικελίδη, ο Λίμπερο θα είναι εκεί από νωρίς. Είναι και το Aito, το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Βέβαια για τους αντιπάλους του Άρη έτσι βρίσκουν αφορμές να σχολιάζουν πράγματα σχετικά με αυτό. Εντάξει, για τον κόσμο του Άρη είναι ένα επιπλέον κίνητρο και για την ομάδα του Άρη σαφώς να διατηρηθεί το Aito. Τελευταίο παιχνίδι, όπως είπε και ο Νίκος, ήταν με τη Manchester City. Ήταν και ένα τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη, ήταν με τη Manchester City στο Etihad, το 3-0 εκείνη ήταν ο αποκλεισμός. Το πρώτο παιχνίδι, το 0-0 εδώ στο Κλάνη Βικελίδη, ήταν το τελευταίο εντός έδρας του Άρη. Από τότε διατηρείται το Aito. Ήταν στις 15 Φεβρουαρίου του 2011. Και τα προηγούμενα μάτια ήταν με τη Ρότζεμπουργκ, τη Λεβερκούζεν και την Ατλέτικο Μαδρίτη στον όμιλο τότε του Europa League. Εκείνη η μεγάλη νίκη του Άρη επί της Ατλέτικο. Έτσι, με το 1-0, ναι. Το 0-0 με τη Λεβερκούζεν και το 2-0 με τη Ρότζεμπουργκ. Δεν είχε δεχτεί ούτε γκολ, μάλιστα. Σε εκείνα τα παιχνίδια. Ποιος, ο Καρχαρίας ήταν, Χριστό, ε? Όχι, τι, εδώ, αυτό. Ωραία, εντάξει. Νόμιζα κάνεις το που είχε σκοράρει. Άλλο μάτι ήταν εκείνο. Με Αύστρια Βιέννης. Α, μπράβο. Ο Ρουίς. Ωραία, λοιπόν. Πάμε, Χρήστο, στο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ να τα πούμε και για τον ΠΑΟΚ στη συνέχεια με τον Εσίτη και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λίμπερο παντού, μέρος δεύτερο. Παράδειγμα και τις τρεις. Πριν παραδώσουμε σκητάλη στο Γιώργο Ζαγόρα για το πέναλτι. Γιώργος Παναγιωτίδης και Χρήστος Γιωβάνογλου στα μικρόφωνα. Να ξεκινήσουμε αναφέροντας ότι μαζί μας είναι και σήμερα η ΕΚΔΕΛΤΑ 360, εκεί όπου η ποιότητα συναντά την εκπαίδευση. Επίλεξε μία από τις ειδικότητες του τομέα υγείας και αθλητισμού, βοηθός φυσικοθεραπείας, προπονητική, βοηθός εργοθεραπείας, διασώστης, βοηθός φαρμακείου, βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας, τραυματολογίας, χειρουργείου, μαιευτικής, ογκολογικών παθήσεων, μονάδων εντατικής θεραπείας, ατόμων με ειδικές παθήσεις, ακτινολογίας, οδοντικής τεχνολογίας, ιατρικών εργαστηρίων, συγγνώμη, διατροφής και διαιτολογίας και πάρε κρατικό δίπλωμα. Έχεις δυνατότητα να συνεχίσεις τις σπουδές σου για έναν ακόμη χρόνο σε ένα από τα εξειδικευμένα προγράμματα μετεκπαίδευσης, Sport Science ή Κλινική Φυσικοθεραπεία Παιδιατρική, που προσφέρεται αποκλειστικά από το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360. Οι αιτήσεις εγγραφών έχουν ξεκινήσει. Για να κάνεις την κράτηση της θέσης σου, μπες τώρα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τη σχολή από κοντά. Η εκπαιδευτική σύμβουλη είναι στη διάθεσή σου καθημερινά από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ για να σε ενημερώνουν αναλυτικά για τις ειδικότητες και για τα προνομιακά διδάκτρα που ισχύουν αυτή την περίοδο. Λοιπόν, βλέποντας τώρα στα αθλητικά δελτία των δελτίων ειδήσεων τις πρώτες δηλώσεις του Μπόμπι Άλεν, του νέου τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, και τα στιγμιότυπα από το χθεσινό φιλικό Λαμία ΑΕΚ, όπου η Ένωση επικράτησε με 1-0 με την πρώτη συμμετοχή του Ντανιέλε Βέρντε, του Ιταλού. Και τώρα βλέπουμε και το βίντεο του Τσαπόκ, της ανακοίνωσης μάλλον της μεταγραφής του Ντανιέλε, του Άντερσον, συγγνώμη, Εσίτη, από τον ΠΑΟΚ. Μέχρι το 2023 ο Νιγηριανός μέσος, έτσι. Νομίζω ο πρώτος παίκτης ο οποίος υπογράφει τετραετές. Ναι, συνήθως ήταν τριετή τα συμβόλαια. Γενικότερα, τα χρόνια που ΠΑΟΚ κάνει τριετή συμβόλαια. Εδώ βλέπουμε και το βίντεο που ανέβηκε χθες στο Instagram από τους συμπαίκτες του με τον Νιγηριανό να μπαίνει αμέσως στο κλίμα τραγουδώντας. Έτσι, πώς τον βλέπεις να τον βάλουν γρήγορα στην οικογένεια, έτσι. Δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς. Είναι ένα θηρίο το οποίο νομίζω. Τον πάρουν από φόβο, λες. Ναι. Θα μας πει η Ελένη Μπούντου σε λίγο, που θα τον είδε λογικά τώρα και στην πρώτη προπόνηση. Θα έχει εικόνα για το πώς τον υποδέχτηκαν και αν έδωσαν και σε αυτόν τις καθιερωμένες φάπες που πέφτουν στους νεοφερμένους του ΠΑΟΚ. Ναι. Για να δούμε εκεί τι έκαναν με τον Εσίτη. Που είχαμε και την επιστροφή του Πόντου Βέρμπλουμ στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας. Χθες πολύ σημαντικό και αυτό. Και να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι πια ο Σουηδός, επιστρέφοντας και μπαίνοντας σιγά σιγά σε κανονικό ρυθμό. Νταμπό και Μπενζιά γράφουν πως είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού. Υπάρχει μια συνέντευξη του Ούγκο Σόουζα, του Πορτογάλου αμυντικού του Άρη και πρώην παίκτη της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, είναι ο ποδοσφαιριστής που συνδέει τις δύο ομάδες, στην κυπριακή εφημερίδα Goal. Εντάξει, ανέφερθηκε φυσικά και στις αναμνήσεις του από την κυπριακή ομάδα με την οποία έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα.
μετά από 44 χρόνια μάλιστα το είχαν πάρει οι της ΑΕΛ Μεσού. Χαρακτήρισε φαβορή τον Άρη για την πρόκριση, αλλά σήμερα τόνισε ότι η πιθανότητα είναι 50-50 ως πρώτο παιχνίδι και μένει φυσικά ο Άρης να αποδείξει στο γήπεδο το ότι είναι το φαβορή. Αυτά είπε και ο Ροντρίγκο Σόουζα. Υπάρχει και η ανακοίνωση της Γάνδης για την μεταγραφή του Εσίτη, ο οποίος ήταν στη Γάνδη το 2016, 95 συμμετοχές στα τρία τελευταία χρόνια. Τον ευχαρίστησαν για την προσφορά του οι Βέλγοι και έτσι ανακοίνωσαν και αυτοί από την πλευρά τους την μεταγραφή του στον δικέφαλο. Χρήστο, για τον Εσίτη, εντάξει, τον περιμέναμε μέρες να ανακοινωθεί. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι, θα το δούμε βέβαια αυτό και τις επόμενες προπονήσεις, σε βαθμό ετοιμότητας για να είναι έτοιμος ξανά με τον Άγιαξ. Έχει κάνει μια. Βασικά έχει κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με την Γάνδη. Άρα νομίζω ότι θα είναι, δεν θα υπάρχει θέμα όσον αφορά τη φυσική κατάσταση. Μένει μόνο να αφομοιώσει τις τακτικές και την νοοτροπία του Άμπελ Φερέιρα, όπως και η υπόλοιπη ομάδα άλλωστε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένας νέος προπονητής. Έτσι, ναι, πρέπει να μπει στο κλίμα. Ναι, αυτό είναι το ζήτημα τώρα για τον Εσίτη. Εντάξει, φυσικά οι παίκτες που είχαν έρθει νωρίτερα, ο Στόχο και τον Ντόγκλας Κώστα, πολύ πιο γρήγορα και πλέον ήδη δουλεύουν ένα διάστημα. Έκαναν το προστάδιο τη προετοιμασία. Έχει στο δεύτερο, ο Φερέιρα από τα φιλικά. Να δούμε. Το Σάββατο είναι τα τελευταία φιλικά του ΠΑΟΚ και από εκεί πέρα θα μπαίνουν ακόμη περισσότερους ρυθμούς Άγιαξ οι ασπρόμαυροι. Λοιπόν, για τις δηλώσεις του Λουτσέσκου θέλω λίγο να τα πούμε. Για αυτά που είπε ο Ρουμάνος τεχνικός σήμερα σε μέσο της Ρουμανίας. Ο οποίος Λουτσέσκου, εντάξει, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε πράγματα που να πω περιμέναμε να τα ακούσουμε από τον ίδιο. Θεωρούσαν οι περισσότεροι ότι ναι. Αυτοί ήταν οι κύριοι λόγοι της αποχώρησης του. Πάντως τόνισε ξεκάθαρα και ο ίδιος πλέον από τη δική του μεριά, πέρα από τη φημολογία που βρήκε, ότι είπε ξεκάθαρα ο άνθρωπος, δεν έφυγα για τα χρήματα. Έφυγα διότι υπήρχε διαφωνία ουσιαστικά διάσταση απόψεων με τον πρόεδρο και τον ιδιοκτήτη. Ναι, δεν μπόρεσε να περάσει τις ιδέες του στην ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ στην ουσία. Εγώ, όπως σου είπα και εκτός αέρα, ποδοσφαιρικά να το δούμε, δίκιο έχουν και οι δύο πλευρές. Ναι, γιατί σίγουρα ο Λουτσέσκου ήθελε κάποιους παίκτες όπως ο Κάνιας, ο Σάχοφ και ο Τόσκα, τους τρεις αυτούς. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από τη μεριά της έκανε πρόταση στους δύο πρώτους, στον Κάνιας και στον Σάχοφ. Οι κύριοι αποδέχτηκαν μια μικρότερη πρόταση όσον αφορά το οικονομικό και συνέχισαν αλλού την καριέρα τους. Αλλά, αν θες τη δικιά μου προσωπική άποψη, πάντα δεν νομίζω ότι θα ήταν μεταγραφές που θα ανέβαζαν επίπεδο τον ΠΑΟΚ. Ναι. Σίγουρα, σίγουρα είναι όμως ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που μένει στο τέλος, έτσι, και η διοίκηση και ο Σαββίδης, και αυτοί θα κρουθούν για τις αποφάσεις του. Και μέχρι τώρα δεν μπορεί κανείς νομίζω να τους προσάψει τίποτα. Ναι. Επομένως, ναι, μεν ο Λουτσέσκου από τη μεριά του μπορεί να έχει τα δίκια του, θεωρώντας ότι ως προπονητής θα ήθελε να κρατήσει το δικό του γκρουπ και να χτίσει πάνω σε αυτό και να προσπαθήσει με αυτό να πάει στο Μιλτ Champions League. Η διοίκηση θεωρούσε προφανώς ότι έπρεπε να έρθει κάτι καλύτερο όσον αφορά το ψυχοδυναμικό της ομάδας. Κάπου εκεί υπήρχε διαφωνία, όπως δήλωσε ξεκάθαρα πλέον ο Λουτσέσκου σε ρουμανικό μέσο. Επομένως, και οι δύο πλευρές νομίζω ότι έχουν τα δίκια τους. Και η διοίκηση είχε την άποψή της ότι πρέπει να πάμε για κάτι καλύτερο. Για κάτι... Δεν μπορεί δηλαδή να του πει κανείς γιατί δεν κράτησε αυτό το Λουτσέσκου, γιατί δεν πήγε να δω έναν προπονητή. Στο τέλος θα κριθεί η προσπάθεια. Σίγουρα. Αν και νομίζω ότι άμα λέγανε στο Λουτσέσκου ότι μπορούμε να φέρουμε τον Εσίτη, δεν θα έλεγε όχι ο Λουτσέσκου. Ναι. Και τον κάθε Εσίτη. Ναι. Όπως και τον Μπράνταριτς που δεν έχει κλείσει ακόμα διάβολος, αλλά θα μας τα πει και πιο αναλυτικά η Ελένη η Μπούντου που θα έχουμε στη συνέχεια. Ναι. Πάντως, εντάξει, νομίζω κάποια στιγμή θα τα έλεγε αυτά ο Λουτσέσκου. Το περιμέναμε. Το περιμέναμε. Ναι, 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 ναι. Είναι ανοιχτός, ειδικά στα μέσα της πατρίδας του μιλάει συνεχώς. Τον έχουν ούτως ή άλλως πολύ ψηλά και εκεί οι Ρουμάνοι. Δεν πέσανε αυτά σύννεφα. Όχι, ναι, περιμέναμε να τα πει αυτά κάποια στιγμή ο Λουτσέσκου. Οπότε, εντάξει, ήρθε σήμερα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι δεν μπορεί να σταθεί σε αυτά. Έχει να προετοιμάσει τα μάτια με τον Άγιαξ, έχει να κοιτάξει τα μεταγραφικά του. Οπότε δεν νομίζω ότι θα. Το παρελθόν είναι παρελθόν. Ναι, και στο κάτω-κάτω δεν είπε και κάτι κακό ο Λουτσέσκου. Ίσα-ίσα είπε ότι χωρίσαμε τους δρόμους μας χωρίς κανένα πρόβλημα. Έδωσε απλά δεν μπορούσαμε του να ερμηνεία. Συνεχίσουμε έτσι. Ναι, να το είπε ξεκάθαρα ο Ρουμάνος. Επομένως, δεν νομίζω ότι. Εντάξει, ούτε μπορεί κανείς, ούτε κανείς θα θυμάται μάλλον τον Λουτσέσκου με αρνητικό σχήμα από χρόνια, με όλα αυτά που κατάφερε. Έτσι, αυτά δεν μπορεί να τα διαγράψει κανείς. Το μόνο αρνητικό του σημείο στον ΠΑΟΚ ήταν, πέρα από το κακό ξεκίνημα που είχε κάνει τότε. Με τον αποκλεισμό από την Έστερσον. Ναι. Το μόνο αρνητικό του ξεκίνημα. Το μόνο αρνητικό του σημείο ήταν ο τρόπος που έφυγε λίγο πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Κατά τα άλλα, όλα αυτά που πέτυχε στην ομάδα είναι νομίζω ότι καλύτερο στην ιστορία του συλλόγου.
Ναι, δεν υπάρχει. Είναι πλέον και επίσημα ο νούμερο ένα επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του Δικεφάλου. Έτσι, ναι, και... και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό και κανένας, όσο και κακίες να κρατάνε κάποιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ και να λένε διάφορα. Καλώς κακώς η ιστορία έχει γράψει ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου ήταν ο πρώτος προπονητής που έφερε τον ντάμπλ στο ΠΑΟΚ και το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 34-35 χρόνια. Έτσι είναι, ναι. Αυτά... η ιστορία είναι γραμμένη. Και, εντάξει, εδώ πάλι ίσως και ένα ακόμα αρνητικό σημείο για να μην το παραβλέψουμε και αυτό να το αναφέρουμε. Η ευρωπαϊκή πορεία που ουσιαστικά ως ένα βαθμό την πληρώνει τώρα ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις οι πιθανότητες για να τύχει με τον Άγιαξ ήταν 17%. Ούτε ήταν 16,6%. Ναι, ναι, δηλαδή. Ήταν και θέμα ατυχίας ξεκάθαρα, αλλά θα μπορούσε με μια καλύτερη πορεία πέρσι στον βατό θεωρητικά όμιλο που είχε με Μπάτι και Βίτι να έχει αποφύγει ακόμη και αυτό το 17% και να μην. Ναι, του... ήταν στους ισχυρούς. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Όλα γίνονται μπάλα για κάποιο λόγο. Ναι, μπάλα είναι, σίγουρα. Μια νύχτα είναι. Δύο νύχτες είναι βασικά. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Να δούμε. Λοιπόν, έχουμε τώρα και κάποια παιχνίδια, θα τα δούμε στη συνέχεια όμως, τα παιχνίδια και τα αποψινά που υπάρχουν και τα διεθνή φιλικά και τα, αυτά για, τα ευρωπαϊκά για τα προγράμματα του Europa League. Να πάμε τώρα στην Ολλανδία, να πάμε στην Ελένη Μπουντού. Καλησπέρα Ελένη, τι καλησπέρα, γίνεται. Ελένη. Παιδιά, καλησπέρα από μια καυτή Ολλανδία, να το πω, από μια Ολλανδία καμίνη, να το πω, 40 βαθμούς έχουμε. Μια χαρά είστε. Και εμείς εδώ τα ίδια είμαστε, οπότε... μια χαρά. Κοίταξε, εμείς είχαμε συνηθίσει όμως εκεί στο 15-16 βαριά 20. Φορούσατε ζακέτες. Φορούσατε ζακέτες και τώρα... Οπότε, ακριβώς. Οπότε στο δεύτερο στάδιο προμηθευτήκαμε ζακέτες, πιο χοντρά ρούχα τέλος πάντων, και ζούμε φοβερές στιγμές στην Ολλανδία. Ο Άμπελ Φερέιρα έχει προσαρμόσει εντελώς το πρόγραμμά του. Η πρωινή προπόνηση ξεκινάει 9.30-10 το πρωί για να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές έτσι να προπονηθούν όσο το δυνατόν πριν το θερμόμετρο, νωρίτερα πριν το θερμόμετρο σκαρφαλώσει στα ύψη. Και σήμερα η απογευματινή προπόνηση, ενώ συνήθως ήταν στις 6 το απόγευμα, θα γίνει στις 7-8 αντίστοιχη Ελλάδος. Mm-hmm. Έτσι για να μπορέσουν να αποφύγουν όσο το δυνατόν την πάρα πολύ ζέστη και το θερμόμετρο. Ναι, η αλήθεια είναι θα πάει έτσι μέχρι και την Παρασκευή από το φιλικό με την Άντερλεχτ. Γενικώς πραγματοποιούνται προπονήσεις υπό αντίξωες συνθήκες βάσει έτσι. Υπό συνθήκες Θεσσαλονίκης, έτσι Ελένη. Ναι, νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη και η Ολλανδία. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Από το Σάββατο Κυριακή έτσι χαλάει ο καιρός που πάω ούτως ή άλλως την Κυριακή. Αναχωρεί για την Ελλάδα. Mm-hmm. Είδαμε City, Ελένη, σήμερα πρώτη φορά. City, νέο πρόσωπο βεβαίως. Νέο πρόσωπο που χθες βρίσκεται, η αλήθεια είναι, στο Horst. Ήρθε από τις Βρυξέλλες προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του. Είναι ένα θηρίο εντός εισαγωγικών, είναι ένα πραγματικό τείχος με εξαιρετικά προσόντα ποδοσφαιριστής. Ένας πολύ δυναμικός βεβαίως ποδοσφαιριστής. Είναι τα χαρακτηριστικά, είναι μάλλον διαθέτει τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία έψαχνε ο ΠΑΟΚ και τα βρήκε στο πρόσωπο του City, ο οποίος βεβαίως υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2023 και ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΠΑΟΚ πριν από λίγη ώρα. Υπέγραψε χθες το βράδυ, ήταν όλα έτοιμα, αλλά απέμειναν κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες έτσι, αυτή η κλασική καθιερωμένη ανταλλαγή εγγράφων με την Γάνδη, προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να τον ανακοινώσουν και επίσημα σήμερα το μεσημέρι, αν και εμείς θα σου πω ότι τον είδαμε στην προπόνηση, έτσι έκανε και την πρώτη του προπόνηση στα Ασπρόμαυρα, βεβαίως ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έτσι συγκέντρωσε τα βλέμματα όλων. Ο Εσίτη, ο οποίος σίγουρα ο κόσμος τον οποίο ο κόσμος που δεν τον γνωρίζει καλά μπορεί να κρίνει από το παρουσιαστικό του, από την δυναμικότητα που βγάζει ως ποδοσφαιριστής, αλλά πρόκειται για έναν εντελώς διαφορετικό άνθρωπο στην καθημερινότητά του και αυτό έχουν να λένε και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ότι είναι οι περιπτώσεις αυτές ποδοσφαιριστών που δείχνουν ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο μέσα στο γήπεδο. Και ειδικά ο συγκεκριμένος έτσι ένα πιο δυναμικό, πιο σκληρό πρόσωπο, μπαίνουν απευθείας στο ρόλο, αλλά εκτός γηπέδου όταν τελειώνει το παιχνίδι, όταν τελειώνει οι προπονήσεις, είναι ένας πολύ ευγενικός και γλυκός άνθρωπος. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο βλέπουμε τουλάχιστον μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Είναι σε μια φάση που ρωτάει τους πάντες, προσπαθεί να μάθει τον ΠΑΟΚ,
Χθες έτσι μπήκε και αυτός στο κλίμα αυτό του καραόκι που διοργάνωσαν. Έχουν να λένε όλοι πολύ πολύ θετικές εντυπώσεις από τον Εσίτη, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Mm-hmm. Με ποιους βλέπεις να κολλάει περισσότερο, με τον ΑΚΠΟΜ λόγω κοινής καταγωγής? Κοίταξε, είναι λογικό ακριβώς με τον ΑΚΠΟΜ και σήμερα στην προπόνηση και γενικότερα να απευθύνεται περισσότερο στον ΑΚΠΟΜ. Υπάρχει αυτή η κοινή καταγωγή βεβαίως από την Νιγηρία, είναι λογικό. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σιγά σιγά προσπαθεί να δικτυωθεί εντός εισαγωγικών και να μάθει τον ΠΑΟΚ από πρώτο χέρι, ρωτάει για τα πάντα, είναι ιδιαίτερα ευγενικός, προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικές οι εντυπώσεις. Βέβαια, εκείνο το οποίο μετράει ο Γιώργος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι αν και κατά πόσο ευγενικός είναι εκτός γηπέδου με τους συμπαίκτες του, έτσι ακριβώς, αλλά το τι δουλειά και το πώς αποδίδει μέσα στο γήπεδο. Και βάσει των χαρακτηριστικών του περιμένουμε εκεί να τον κρίνουμε. Αλλά σίγουρα επειδή ο κόσμος και επειδή υπάρχει μια περιέργεια για το νέο μεταγραφικό απόκτημα, μεταφέρουμε έτσι τις εντυπώσεις και τις εικόνες που έχουμε αποκτήσει από αυτόν αυτές τις πρώτες ώρες. Βρίσκεται από χθες το μεσημέρι, έπιασε το μικρόφωνο, είπε και ένα τραγούδι. Έτσι, για το καλωσόρισμα. Για το καλωσόρισμα ακριβώς ο Εσίτη. Θα μου πεις εδώ έπιασε τραγούδι και ο Άμπελ Φερέιρα. Γενικά χθες νομίζω ότι ήταν η πιο ωραία, η πιο χαλαρή, η πιο διασκεδαστική στιγμή της προετοιμασίας, σε σημείο που το απόλαυσε και ο προπονητής. Είχανε και κριτές βεβαίως, ήταν από τους ανθρώπους, τους φροντιστές βεβαίως, ήταν ο μεταφραστής, ήταν ο γιατρός ο κ. Παπακώστας και βαθμολογούσαν τους παίκτες ανάλογα. Ο Μάρελ Καντουρί. Ο Μάρελ Καντουρί θα βαθμολογούσαν τους παίκτες ανάλογα με τη χώρα τους, σαν Eurovision σκέψου το. Αυτά είναι δηλαδή, που δένουν έτσι λίγο και τις σχέσεις μεταξύ των παικτών, του προπονητή. Ναι. Ακόμη και ο προπονητής είχε να το λέει σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια του πρωινού στους παίκτες του για το πόσο περίπου δύο ώρες και κάτι δίρυξε η συγκεκριμένη διαδικασία. Θα βγάλει βεβαίως και ο ΠΑΟΚ πολύ υλικό από το χθεσινό βραδινό έτσι σοου που έστησαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, οι ποδοσφαιριστές κυρίως, αυτοί ήταν οι πρωταγωνιστές, αλλά και ο Άμπελ Φερέιρα το διασκέδασε και ο ίδιος, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν δεν είναι στην προπόνηση ο Πορτογάλος είναι συνήθως με τους συνεργάτες του, βλέπουν βίντεο, κάνουν συσκέψεις, κάνουν meeting, εκείνες τις στιγμές του μεσημέρι, το βράδυ ενδεχομένως που οι ποδοσφαιριστές έτσι έχουν λίγες ώρες χαλάρωσης ή για να παίξουν διάφορα επιτραπέζια, τα πινκ-πονκ, τα γνωστά που είναι στα ξενοδοχεία. Ο Φερέιρα και οι συνεργάτες του είναι κλεισμένοι σε κάποια αίθουσα, βλέπουν βίντεο, μελετούν, παρακολουθούν, αναλύουν. Οπότε ήταν και γι' αυτό μια πρώτη τάξη ευκαιρία για να ξεφύγει λίγο από την καθημερινή δουλειά και έλεγε στους παίκτες του ότι καλύτερα από Θεό σας έδωσε ταλέντο αλλού και όχι στο τραγούδι. δεν του άρεσε πολύ, η αλήθεια είναι, αλλά και αυτός πολύ καλές εντυπώσεις άφησε ο Σίτη, να ξέρεις. Μάλιστα. Καλή φωνή. Πολύ καλή. Αυτό είναι το παρασκήνιο από το χθεσινό βράδυ γιατί συζητιέται ακόμη και σήμερα. Ωραία. Έτσι. Το Σάββατο θα τον δούμε τον Εσίτη, Ελένη? Νομίζω ότι θα τον δούμε. Νομίζω ότι θα το... Γιατί δεν υπάρχουν και άλλα περιθώρια για τον Πορτογάλο. Ακριβώς, υπάρχουν δύο φιλικά παιχνίδια. Λογικά θα τον δούμε. Και σίγουρα θα λογικά όχι στο αυτό που θα χρησιμοποιηθεί η εντεκάδα που προορίζεται για βασική, έτσι. Λογικά θα παίξει. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μόνο εκτιμήσεις και εικάζουμε, γιατί ένα βασικό χαρακτηριστικό του Άμπελ Φερέιρα είναι ότι δεν δείχνει πλάνο ενδεκάδος, τουλάχιστον αυτό το οποίο ακολουθεί στην προετοιμασία. Στο γήπεδο ακόμη και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές μαθαίνουν ποιοι παίζουν. Εντάξει, μέσα από διάφορα κομμάτια προπόνησης μπορείς να καταλάβεις πού περίπου προσανατολίζεται, έτσι σε ποιον βασικό κορμό θα στηριχθεί, αλλά σίγουρα μέχρι τέλους δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Δηλαδή ακόμη και οι ποδοσφαιριστές ενημερώνονται στο γήπεδο για το ποιοι θα πάρουν φανέλα βασικού και θα αγωνιστούν. Αλλά εκτιμώ ότι τον Εσίτη θα τον δούμε σε ένα από τα δύο φιλικά και έτσι για αρκετό χρόνο. Βεβαίως όλα θα εξαρτηθούν και από το τι θα δείξει η κατάστασή του αυτές έτσι οι πρώτες μέρες, σήμερα, αύριο οι προπονήσεις, για να ξέρει και ο προπονητής πόσο χρόνο θα του δώσει. Μάλιστα. Ωραία. Επιστροφή Βέρμπλουμ είχαμε. Και αυτό πολύ σημαντικό, έτσι, ναι, βέβαια. Πολύ σημαντική μέρα κυρίως για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, πολύ κομβική ημέρα, ξεχωριστή σημασίας μέρα για τον Σουηδό, μετά από 220 μέρες, τουλάχιστον τόσες τις μετρήσαμε, Γιώργο, εμείς εδώ πέρα. Από εκείνο το απόγευμα στη Λιβαδιά,
Ναι, ακριβώς. Άφησε τις ατομικές προπονήσεις, έτσι όλο αυτό το δύσκολο μονοπάτι που το ακολουθεί ο κάθε τραυματίας μόνος του, μπήκε στο γκρουπ, μπήκε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Φυσικά δεν έβγαλε όλη την προπόνηση, έβγαλε ένα μέρος της προπόνησης, αλλά στην ουσία η χθεσινή προπόνησή του και η ενσωμάτωσή του με το υπόλοιπο γκρουπ σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την επάνωδό του. Επειδή βλέπω πολλούς ότι να γράφουν ότι άλλα μας λέγατε και ότι είναι πολύ δύσκολος ο τραυματισμός του, φυσικά και είναι ένας δύσκολος τραυματισμός, φυσικά και του πήρε αρκετό χρόνο του Βέρμπλουμ, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί κανείς να προδικάσει και να πει ότι ο Βέρμπλουμ θα είναι έτοιμος σε 2 εβδομάδες, σε 1 μήνα. Είναι αναλόγως πάντα σε όλους τους τραυματισμούς. Αυτό λέει και το ιατρικό επιτελείο. Το πώς αντιδράει ο οργανισμός. Ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός. Δεν είναι ότι PlayStation σε 6 μήνες ακριβώς μπαίνει και παίζει. Ακριβώς το τελευταίο διάστημα τον πήγανε στα άκρα, η αλήθεια είναι, τον Βέρμπλουμ, ανέβασαν πολύ την απόδοσή του, είδαν ότι ο οργανισμός του αντιδράει καλά, ότι αποδίδει καλά, οπότε θεώρησαν ότι σιγά σιγά γίνονται βήματα και μπορεί να μπει με το υπόλοιπο γκρουπ. Αλλά πάντα υπάρχει ο στάθμητος παράγοντας να αισθανθείς ενοχλήσεις, να κάποια προπόνηση να μην σου βγει όπως θα την περίμενες. Είναι όλα έτσι μια συνάρτηση συνθηκών και παραγόντων. Βέβαια. Εμείς ελπίζουμε ότι η χθεσινή έτσι ενσωμάτωσή του να είναι η αρχή του τέλους αυτής της πολύ δύσκολης περίοδου που είχε ο Βέρμπλουμ και φυσικά να ακολουθήσουν και ο Αντρέ, ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιο. Που τον αποχαιρέτησαν κιόλα από το παρεάκι που είχαν χτίσει. Με ένα επικό πανό. Ακριβώς. Ένα χειρόγραφο έτσι πανό ότι θα μας λείψεις. Ήταν οι τρεις που ήταν εδώ και καιρό στο ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ, οι τρεις που έκαναν ατομικές προπονήσεις. Γενικότερα, οι τρεις που ένας καταλάβαινε καλύτερα τον άλλον, τα σκαμπανεβάσματα που έχει στην ψυχολογία τουλάχιστον αυτή η πολύ δύσκολη περίοδος του τραυματισμού. Και ξαφνικά ο ένας μπαίνει σιγά σιγά με το υπόλοιπο γκρουπ και μένουν πίσω οι δύο. Και νομίζω ήταν μια πολύ όμορφη κίνηση, μια κίνηση που δείχνει και το κλίμα και την οικογένεια, έτσι, αυτό το οικογενειακό που χαρακτηρίζει τον ΠΑΟΚ και τα αποδυτήριά του, όχι φέτος, είναι κάτι το οποίο κρατάει τα τελευταία χρόνια, σίγουρα έχει σφραγίδα Λουτσέσκου, όλο αυτό το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί και το οποίο διατηρείται μέχρι και σήμερα. Ακόμη και οι νέοι έχουν να λένε για το πόσο εύκολα ενσωματώνονται και πόσο εξαιρετική είναι η υποδοχή στις πρώτες μέρες και νιώθουν και οι ίδιοι οικεία και κουμπώνουν πολύ καλά με τον ΠΑΟΚ και με τους υπόλοιπους. Έτσι. Για τον Λουτσέσκου, για τον οποίο τα λέγαμε και νωρίτερα εδώ, Ελένη, με τον Χρήστο, για τις δηλώσεις που έκανε σε ρουμανική σελίδα, φαντάζομαι τις έχεις διαβάσει. Δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις κάτι από αυτού. Ναι, νομίζω ότι πάνω κάτω αυτή είναι η ουσία και αυτή είναι η αίσθηση που είχαμε όλοι. Δεν είπε κάτι. Ναι, υπήρχε φημολογία, υπήρχαν σενάρια, πλέον το επιβεβαίωσε και ο ίδιος έτσι με το πλέον επίσημο. Δεν υπήρχε. Τρόπο, ναι. Νομίζω μαζί το λέγαμε, Γιώργο, ένα βράδυ ότι δεν τίθεται θέμα χρημάτων, ότι ήρθε αυτή η πρόταση. Έτσι. Δελέαζε τον Λουτσέσκου και ξαφνικά τα τίναξε 2 μέρες όλα πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Έτσι, δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος από χρήματα και νομίζω ότι το λέει και με ένα παράδειγμα που φέρνει από την Ξάνθη. Έτσι, όταν ήταν στην Ξάνθη και την πρόταση που του έκαναν. Ναι. Δεν ήταν οικονομικοί οι λόγοι, υπήρχε μια διαφορά φιλοσοφίας την οποία εντόπισε ο ίδιος. Και νομίζω και πάλι όμως ότι μπορεί να τον προσάψει κανείς κάτι. Δηλαδή, αυτό έλεγα και προηγουμένως. Στην προηγουμένη περίπτωση, αν το δούμε αγωνιστικά, και οι δύο πλευρές έχουν τα δίκια τους, έτσι. Νομίζω, Γιώργο, ότι στην αποχαιρετιστήρια, έτσι, στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα το οποίο είχε βγάλει, αφού του έφυγε από τον ΠΑΟΚ, ότι δεν ξέρω ποια είναι η κατάλληλη στιγμή, αλλά σίγουρα η στιγμή που νιώθεις ότι δεν θέλεις να πληγωθείς, αλλά ούτε να πληγώνεσαι, ούτε να πληγώσεις, ούτε να πληγώνεσαι μάλλον, εκείνη είναι η κατάλληλη στιγμή για να κλείσεις έναν κύκλο και να βάλεις μια τελεία. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το ιδανικό σενάριο και για τους δύο, και για να μην πληγωθεί ο ίδιος, γιατί όπως ανέφερε στον ΠΑΟΚ, έζησα χρόνια τα οποία με έχουν σημαδέψει και δεν τα ξεχάσω ποτέ, αλλά δεν υπήρχε λόγος και να πληγώσει τον ΠΑΟΚ, να πληγώσει έτσι όλο αυτό το οποίο ήταν δημιούργημα δικό του. Γενικώς αυτή τη σχέση που δημιουργήθηκε ανάμεσά τους και βέβαια γράφτηκε στην ιστορία του δικεφάλου. Έτσι. Άρα ήταν ένα momentum το οποίο φώναζε εντός εισαγωγικών για διαζύγιο. Σίγουρα μπορούμε να συζητάμε για ώρες γιατί έγινε 2 μέρες πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Αυτό είναι το μοναδικό σημείο που μένει. Ανεξάρτητα από τα αντανακλαστικά του ΠΑΟΚ.
αλλά και πάλι νομίζω ότι και η ίδια η οικογένεια Σαββίδη ευχαρίστησε δημοσίως τον Λουτσέσκου. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο έκλεισε και ένα κεφάλαιο το οποίο θα μείνει για πάντα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί. Ακριβώς. Τα αποτελέσματα δεν σβήνουν. Ένα σύλλογο μεγαλώνει, τον μπορεί και κλείνει αυτές τις χρυσές σελίδες του. Και πάει παρακάτω με επιτυχία. Με όμορφο τρόπο ακριβώς και προχωράει και κοιτάζει την επόμενη μέρα με ψηλά το κεφάλι. Κάπως έτσι. Ωραία. Έγινε και με τον Λουτσέσκου. Έτσι βέβαια. Ωραία. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από την Ελένη Μπουντού από την Ολλανδία για όλα τα τελευταία νέα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ εκεί, η οποία σιγά σιγά μπαίνει στην τελική της ευθεία. Το Σάββατο τα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια που θα γίνουν την ίδια μέρα με απόκληση κάποιων ωρών, για να δούμε έτσι και τα τελευταίες δοκιμές του Αμπελ Φερέιρα και σιγά σιγά μετά ο δικέφαλος να μπει καθαρά σε ρυθμούς Άγιαξ. Χρήστο, δεν ξέρω αν έχεις να σημειώσεις κάτι σχετικά με τα του ΠΑΟΚ πριν κλείσουμε με τους Ασπρόμαυρους. Όχι, νομίζω ότι και με την επιστροφή Βέρμπλουμ αλλά και την προσθήκη του Εσίτη, ο ΠΑΟΚ αποκτά ένα δυνατό κέντρο σε σχέση με το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Βέβαια, ο Βέρμπλουμ. Εντάξει, θα περιμένουμε ακόμη. Ναι, θα περιμένουμε. Αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι μια εσωτερική μεταγραφή που έλειψε πολύ από τον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Και αν θυμηθούμε και το πόσο τον περίμεναν στον ΠΑΟΚ τον περσινό καλοκαίρι. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Ωραία. Πριν κλείσουμε, αναφέρουμε ότι στο διεθνές φιλικό παιχνίδι Tottenham Manchester United στο 24 είναι 0-1, δύο λεπτά πριν στο 22 ο Μαρσιάλ άνοιξε το σκορ για την United. Αυτά τα φιλικά, εσύ το καλοκαίρι που κάνουν τα τουρνουά και όλα είναι. Μπορείς να πάρεις υλικό πολύ από εκεί για να δεις παιχνίδια δηλαδή και να ξέρεις τι έχεις να περιμένεις από τις ομάδες μέσα στη σεζόν. Γιατί παίζουν μεταξύ τους όλες οι μεγάλες ομάδες. Οπότε δεν είναι απλά διάφορα φιλικά παιχνίδια. Έχει κάτι καλά παικτάκια τα οποία βγάζουν μάτια στα καλοκαιρινά τα φιλικά και δεν είναι οι εκπλήξεις της χειμερινής, ας πούμε, περίοδου. Και φυσικά υπάρχει γεμάτη αγωνιστική δράση απόψε στο Europa League. Ξεκινά ο δεύτερος προγραμματικός γύρος. Τα παιχνίδια ξεκινούν από τις 4.30 είναι το πρώτο μάτς στο Punic Jablonets. Αρμένοι με τους Τσέχους. Σε 6 παρατέταρτο μετά έχει το Βέντσφιλτ σε Γκίζρα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, εντάξει, όσο περνούν οι ώρες από τις 8 και μετά είναι γεμάτο το πρόγραμμα. Μέχρι και τις 10 όπου ξεκινούν τα τελευταία παιχνίδια. Σε 9.30 τα δύο μάτς που μας αφορούν. Το μάτς του Άρη φυσικά με την LMSU στο Κλάιν Βικελίδη σε ζωντανή μετάδοση. Όλο το pre-game, το post-game, ό,τι αφορά το παιχνίδι. Θα το ακούσετε εδώ στο Λίμπερο 107,4 και θα δείτε και στο All About Άρης. Υπάρχει και το παιχνίδι του Αντρομήτου. Εκτός έδρας την ίδια ώρα στις 9.30 κόντρα στην, πώς την είπαμε Χριστό, Ντουνάισκα Στρέντα. Ντουνάισκα Στρέντα, η σλοβακική ομάδα. Επομένως, αύριο στις 2 και πάλι εδώ στο Λίμπερο Παντού μαζί με Χρήστο Γιουβάνογλου θα έχουμε περισσότερα να πούμε και για τα δύο αυτά παιχνίδια, κυρίως για το Ματσουάρι. Δίνουμε σκητάλη σε Γιώργο Τζαγόρα με το πέναλτι που ακολουθεί. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Από εμάς, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.